Την πιο ηχηρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις δίνει η άσκηση του πολεμικού ναυτικού που έφτασε εντός των θαλασσίων ζωνών του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, οι οποίες βρίσκονται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Θορυβημένη η Τουρκία έστειλε πολεμικό πλοίο να παρακολουθεί από μακριά. Βολή τορπίλης. Το τσιφτήρα Σπάρου στραμμένο στο 10 πράσινο. Πολύ με πύραυλο Σύσπαρο. Πύραυλη Μαβερικ από F-16. Hellfire από τα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού. Ήταν η πρώτη φορά που άσκηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έγινε τόσο νότια, στα νερά της Μεσογείου, κοντά στο όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τα υποβρύχια τύπου 2-14 είναι πάντοτε εκεί. Φρουρούν τις νοτιοανατολικές θερμοπύλες των θαλασσίων συνόρων και αποτελούν ένα όπλο αθέατο και ιδιαίτερα αθόρυβο. Τα πληρώματα των φρεγατών έκαναν διαρκώς ασκήσεις. Πιδάλιο κάτω από μία από γέφυρα. Τα μάτια καρφωμένα στις οθόνες, η αισθήσεις σε εγρήγορση και έλεγχος σε κάθε σύστημα της φρεγάτας Αιγαίου. Βρισκόμαστε συνεχώς στο Αιγαίο, δηλαδή στο χώρο που θα κληθούμε να επιχειρήσουμε και που επιχειρούμε σχεδόν καθημερινά. Τις τελευταίες εβδομάδες το πολεμικό ναυτικό έχει πραγματοποιήσει ασκήσεις σε όλο το Αιγαίο και έφτασε μέχρι τη Μεσόγειο, εντός των θαλάσσιων ζωνών του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, οι οποίες είναι σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ειδικά το τελευταίο καιρό μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για ένα και μοναδικό λόγο να έχουμε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τέσσερις φρεγάτες του ελληνικού στόλου κατευθύνονται αυτή τη στιγμή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Εκεί θα συναντηθούν και με άλλες μονάδες επιφανείας και όλες μαζί, όπως επίσης και με μαχητικά αεροσκάφη, θα πραγματοποιήσουν ακόμη μία άσκηση στην οριογραμμή των συνόρων. Τα στελέχη στον στόλο έχουν το Αιγαίο ως δεύτερο σπίτι τους. Κλείνουμε την πόρτα. Είμαστε εκεί όταν οποιοδήποτε προσπαθήσει να μπει ακάλεστος. Σύμφωνα με πληροφορίες από το επιτελείο, η διακλαδική επιχειρησιακή εκπαίδευση δεν πρόκειται να σταματήσει σχεδόν όλο το καλοκαίρι.